Να δούμε ένα βίντεο που αφορά τη δική μας εκπομπή. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η ώρα αιχμής εδώ, στο prime time της Δευτέρας. Η αλήθεια είναι ότι η φετινή χρονιά ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά και για μας ήταν εξαιρετικά δύσκολο να διαχειριστούμε ειδησιογραφικά, δημοσιογραφικά μια καραντίνα. Δεν το είχαμε ξαναβιώσει, ακόμα και οι παλαιότεροι δεν είχαν βιώσει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι τα καταφέραμε, νομίζω ότι σας αντιμετωπίσαμε με σεβασμό, ότι μεταφέραμε την είδηση μετά από ρεπορτάζ. Πάμε να θυμηθούμε όμως σε αυτές τις 50 εκπομπές της τηλεοπτικής σεζόν 2019-2020 μερικές, κατά τη γνώμη μας, σημαντικές στιγμές σε ένα βίντεο από το χέρι του καλλιτέχνη σκηνοθέτη μου Μανώλη Τσουρουνάκη. Πάμε να δούμε το βίντεο. Την έχουν ήδη ονομάσει ώρα αιχμής. Στην υγειά μας, λοιπόν, θα τη δοκιμάσω πρώτη. Θα σου φέρω και σένα μετά το τέλος της εκπομπής για να πιείς. Γιατί πάνω απ' όλα είναι μια κριτική παρέα. Είναι αυτή η γιορτή που γίνεται αυτήν την περίοδο. Ναι, θα ήθελα να παραμείνω στο σχολείο και σκοπεύω να κάνω αποφυσίες για να παραμείνω. Γιατί κυνηγάτε ένα όνειρο που δεν πραγματοποιήσατε όταν ήσασταν σε ηλικία 15 ετών, ας πούμε. Και βλέπουμε το διαδραστικό εδώ πίνακα, ποια είναι τα σημεία που ουσιαστικά πάμε σε νέα χάραξη με βάση αυτά που ακούσαμε πριν από λίγο από τον κύριο Κεφαλογιάννη. Λέω να συνδεθούμε εκ νέου με το τμήμα υπολογιστικής όρασης και ρομποτικής. Στην παραλία σας έφερα τώρα και σε ένα ρομποτικό σκουλίκι. Κυρία Γερέκου, καλησπέρα σας από την Κρήτη. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα ότι θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Μαζί μας είναι και η Υφυπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη. Κυρία Υπουργέ, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Χαιρόμαστε που σας έχουμε στην τηλεοπτική μας παρέα. Επειδή έχω ασχοληθεί και στο παρελθόν αρκετές φορές και στο ρεπορτάζ αλλά και μέσα από εκπομπές και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή με την κακοποίηση, μία πολύ ιδιαίτερη περίπτωση μίας κυρίας που βίωνε τον εφιάλτη για πάνω από 20 χρόνια. Όταν έπινε και κάτι χατήρ δεν του έκανα στην παρέα πάνω, τότε έτρωγα ξύλο. Από τα 12 του άρχισε να εθίζεται στο διαδίκτυο. Και απλά υπήρχαν, ας πούμε, φορές που βρισκόμουν στο μπαλκόνι, στο σπίτι μου και κοιτούσα από κάτω και σκεφτόμουν να ξέρεις κάτι, τι θα αλλάξει. Είναι λοιπόν τιμή για μένα που απόψε φιλοξενώ την κυρία Κωνσταντίνα Κούνεβα, την πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, όμως για μένα μια εμβληματική γυναίκα που στέλνει πολλά μηνύματα. Μόλις σταμάτησα και σκεφτόμουν να το ρωτήσω αν έχει ανάγκη από βίντεο, τι τραβάει. Εκείνο σηκώθηκε μπροστά μου στο πρόσωπό μου και έριξε το βιτριόλι. Εγώ έμενα άφωνη, δεν περίμενα να μου κάνει επίθεση ο άνθρωπος. Ακριβώς πίσω μου βλέπετε την ένταση που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα με τους συγκεντρωμένους οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα. Βρισκόμαστε στο φυλάκιο 1, εδώ, στις Καστανιές του Εύρου. Όμως αυτόν τον αγώνα, αυτήν την προσπάθεια, την έκανε σε πραγματικά πρωτόγνωρες καταστάσεις. Γιατί ξαφνικά, εκεί στα μέσα Μαρτίου, όλη η χώρα κατέβασε ρολά. Όλοι μαζί, χωρίς, με πολύ λίγο συντονισμό με την έννοια του ασκό συντονισμό, κατάφεραν και συνεργάστηκαν και δεν πέρασε ο ιός στο νησί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κυρία Γιαμαρέλο, ότι ίσως να έχουμε εμβόλιο Σεπτέμβρη με Οκτώβρη. Βέβαια. Ωστόσο, αυτό που είναι απολύτως σαφές επίσης είναι ότι η αύξηση αυτή γίνεται με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Και ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη Μητρόπολη του κόσμου, τη Νέα Υόρκη? Έχετε δίκιο, έτσι όπως το χαρακτηρίσατε στην αρχή, ότι περίπου πριν από 3 εβδομάδες πραγματικά ήμασταν σε συνθήκες πολέμου. Δυστυχώς κανείς ακριβώς δεν ξέρει πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Βέβαια, νομίζω ότι είναι στην ανθρώπινη φύση να θέλουμε να τα αντιμετωπίζουμε όλα με αισιοδοξία. Καφέ, μπαρ και εστιατόρια έχουν ανοίξει. Όπως βλέπεις, είναι γεμάτα. Βλέπουμε λοιπόν ποια είναι η εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή
στο Βενετσιάνικο λιμάνι των Χανίων. Είναι απευθεία σύνδεση με την βοήθεια του εικονολήπτη μας του Αντώνη του Ιγκλεζάκη. Γιατί και το Ρέθινο σήμερα ανέβασε ρολά και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ρέθινο είναι και μια δυναμική πανεπιστημιούπολη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αλλά χωρίς πολλούς φοιτητές στην παρούσα χρονική περίοδο, όπως άλλωστε όλοι το περίμεναν. Λοιπόν, ώρα αιχμής, 50 εκπομπές για αυτή την τρίτη τηλεοπτική σεζόν. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η τηλεόραση είναι ομάδα. Δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα, κυρίως αυτός που είναι μπροστά από τις κάμερες ή αυτοί που είναι μπροστά από τις κάμερες, αν δεν έχουν εξαιρετικούς συνεργάτες πίσω από τις κάμερες, στο κοντρόλ και γενικότερα όλα αυτά τα παιδιά που και στην περίοδο της καραντίνας δούλεψαν κάτω από τις συνθήκες του φόβου. Γιατί για μας ήταν πολύ πρωτόγνωρο να πρέπει να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και να φοβόμαστε να αγγίξουμε ο ένας τον άλλο. Είναι μια χρονιά που ελπίζουμε να αντιμετώπισε με σεβασμό την ειδησιογραφία, όπως νομίζω εδώ και 30 ολόκληρα χρόνια κάνει η Crete TV. Θέλω να ευχαριστήσω αυτά τα εξαιρετικά παιδιά, αυτή την εξαιρετική ομάδα της Crete TV που δούλεψε για την εκπομπή ώρα αιχμής, τα παιδιά στο κοντρόλ, τους συναδέλφους σε όλα τα μέσα του ομίλου, τους εικονολήπτες, τους τεχνικούς, τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει και να σας πω ότι αυτό το καλοκαίρι είναι διαφορετικό. Αν όμως πειράξουμε λίγο το λογισμικό του μυαλού μας, μπορούμε να το περάσουμε διαφορετικά, αλλά καλά. Εγώ θα σας πω εις το επανειδήν και καλό σας ξημέρωμα.